θα μιλήσουμε για προσωπικά δεδομένα, θα μιλήσουμε για προστασία προσωπικών δεδομένων. Ένα θέμα, ένα ζήτημα βέβαια, το οποίο πάντα είναι επίκαιρο. Ωστόσο, την ίδια ώρα κάποια ζητήματα παραμένουν θολά, καθώς πολίτες βέβαια δεν έχουν την λεγόμενη και ως επαρκή ενημέρωση. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Πέτρο Τσαντίλα, δικηγόρο, ο οποίος έχει ασχοληθεί βέβαια με το συγκεκριμένο θέμα, με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να σας καλησπερίσω, κύριε Τσαντίλα, στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να κάνουμε αυτή την συζήτηση που αφορά, νομίζω, την πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των πολιτών, σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε μια σύγχρονη εποχή. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο και να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Γιατί είναι τόσο σημαντική η προστασία των προσωπικών δεδομένων? Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αφορά όλους μας. Κάθε πρόσωπο έχει προσωπικά δεδομένα. Κάθε στοιχείο, κάθε πληροφορία δηλαδή που συνδέεται άμεσα ή έμεσα με ένα πρόσωπο, αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Θα μας φέρετε κάποια παραδείγματα? Βεβαίως. Προσωπικά δεδομένα βέβαια είναι το όνομα, το τηλέφωνό μου. Υπάρχουν ορισμένα απλά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαβίωσή μου, τη διεύθυνσή μου, είτε είναι κατοικίες, είτε είναι γραφείου, επαγγελματική λοιπόν διεύθυνση. Αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα ιδιαίτερης αξίας και ιδιαίτερης προστασίας. Είναι τα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα. Ειδικές κατηγορίες που μας λέει και ο Γενικός Κανονισμός, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στην υγεία, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεπιθήσεις, βιομετρικά δεδομένα κλπ. Στοιχεία δηλαδή για τα οποία η ανθρωπότητα έχει θρηνήσει χιλιάδες ή εκατομμύρια θύματα που θυσιάστηκαν, έχασαν τη ζωή τους ή βασανίστηκαν εξαιτίας αυτών των δεδομένων. Έτσι έχουν ιδιαίτερη αξία και σήμερα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι περιοδικά διεθνή όπως το Economist αναφέρει ότι ο σημερινός πλούτος, τα δεδομένα είναι ο σύγχρονος πλούτος αντίστοιχος του πετρελαίου. Οι χώρες που κατέχουν και επεξεργάζονται δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι οι πλούσιες χώρες όπως εκείνες που είχαν το πετρέλαιο κάποιους αιώνες νωρίτερα. Σε ποιες πλατφόρμες γίνεται αυτή η περιβόητη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων? Πού ανεβαίνουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα? Πόσο εύκολο είναι να ανέβουν, εντός αγωγικών? Προσωπικά δεδομένα ανεβάζουμε όλοι μας, ναι, καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τη συγκατάθεση είναι χαρακτηριστικό. Συγγνώμη. Με τη συγκατάθεσή μας, λέω. Μα γι' αυτό λέω ότι τα ανεβάζουμε, ναι, εμείς συνήθως ή πολύ εύκολα πατάμε ένα αποδέχομαι, accept, και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιον διαδικτυακό οργανισμό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και ποιος είναι, ποιος κρύβεται πίσω από, ναι, αυτό. Δίνουμε λοιπόν απλόχερα, μοιράζουμε αυτά τα δεδομένα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγα χρόνια η Microsoft επένδυσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει πλατφόρμες μέσα όπως το LinkedIn. Τι αγόρασε? Δεδομένα. Αγόρασε τα δεδομένα του καθενός από εμάς που όλα μαζί έχουν τεράστια αξία. Και ξέρετε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίληψη ότι εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω ή ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου και τι ψώνισα από το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα. Έχει μεγαλύτερη αξία εκεί θα το πήγαινα. Τι ψώνισα από το φαρμακείο. Ναι. Συγγνώμη, πήγα να δώσω ένα παράδειγμα ότι ακόμα και τι αγοράζουμε, τι καταναλώνουμε, μπορεί να έχει μεγάλη αξία για να φτιαχτεί ένα προφίλ καταναλωτικό για κάθε άνθρωπο. Και μπορεί να αναφέρεται ακόμα και στα δεδομένα υγείας. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν κάποιος μέσω της τραπεζικής συναλλαγής βλέπει τι προϊόντα αγοράζει ο καθένας, μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα που αφορούν στην υγεία, στα πολιτικά φρονήματα και σε άλλες υγείες. Μάλιστα, να περάσουμε λίγο στο περίφημο GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών, ακριβώς, Δεδομένων που αναμόρφωσε λοιπόν την νομοθεσία την ευρωπαϊκή για τα προσωπικά δεδομένα, πολύ σημαντικό νομοθέτημα, έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018 σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των Ευρωπαίων πολιτών, όλων των Ευρωπαίων πολιτών.
υπήρξαν και μεγάλες παραβιάσεις τέτοιων δεδομένων, δυστυχώς και στη χώρα μας. Μπορώ να το τονίσω αυτό και ως πρώην μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, που είχαμε αντιμετωπίσει μεγάλες υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών και σε διεθνές επίπεδο. Όλο αυτό οδήγησε τον Ευρωπαίο νομοθέτη να φτιάξει αυτό το νομοθέτημα, αυτό τον κανονισμό για τους κινδύνους που ελοχεύουν όσον αφορά την κακή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Και πρέπει βέβαια και εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί ακόμα και σε επίπεδο επιχείρησης, τα δεδομένα, τα προσωπικά των εργαζομένων, οι προτιμήσεις των πελατών, οι τραπεζικές συναλλαγές που ανέφερα και πριν, πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά. Και αυτό το κάνει ο GDPR. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόστιμα, βεβαιώνονται κάποιες παραβάσεις συγκεκριμένες? Καλώς ή κακώς, ο GDPR σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία έχει πολλαπλασιάσει τις κυρώσεις και τα πρόστιμα. Το ύψος των προστήμων έχει πολλαπλασιαστεί, ιδίως όσον αφορά ακόμα και σχετικά απλές παραβιάσεις, όπως είναι η αζήτητη αλληλογραφία. Δηλαδή πολύ απλά το να στέλνουμε διαφημιστικά email ή μηνύματα στο κινητό ή να δεχόμαστε αυτές τις ενοχλητικές τηλεφωνικές κλήσεις πολλές φορές χωρίς να έχουμε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή μας. Ακόμα και για τέτοιες παραβιάσεις σχετικά απλές, τα πρόστιμα και στην Ελλάδα αντιστοιχούν σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Ή ας πούμε η κακή λειτουργία, η παράτυπη λειτουργία κλειστών διπλωμάτων τηλεόρασης, βιντεοκάμερες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι παράτυπες και στη χώρα μας, οφείλω να το υπογραμμίσω, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν σε ένα ύψος δυσβάστακτο, του ύψους των 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Είναι κάτι που κανένας ιδιώτης αλλά και καμία επιχείρηση δεν μπορεί εύκολα να αντέξει. Ο κάθε πολίτης σε ποιους μπορεί να απευθυνθεί αν διαπιστώσει παραβίαση προσωπικών δεδομένων? Ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσει? Πολύ εύκολα ο θεματοφύλακας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα ονομάζεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Ανεξάρτητη αρχή, όπου πολύ εύκολα μπορεί να υποβάλει κάποιος την καταγγελία του, ακόμα και ηλεκτρονικά μέσω ενός email. Ξέρετε πια και με το GDPR, για να το συνδέσω, δεν είναι τόσο ο έλεγχος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων που αποκαθιστά την νομιμότητα. Ισχύει η λεγόμενη αρχή της λογοδοσίας. Ο καθένας, κάθε επιχείρηση, κάθε ιδιώτης έχει ο ίδιος την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τον κανονισμό, με τη βοήθεια των ειδικών συμβούλων βέβαια, και εκείνος ουσιαστικά κάνει τον πρώτο έλεγχο, κάνει την πρώτη αξιολόγηση του εαυτού του και της επιχείρησής του, για να είναι σύνομος, για να συμμορφώνεται λοιπόν με τις απαιτήσεις του GDPR. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έρχεται εκ των υστέρων να ελέγξει. Συνήθως μετά από καταγγελία, όπως είπατε κι εσείς. Συνήθως μετά από καταγγελία έρχεται να ελέγξει και να επιβάλλει αυτά τα υψηλά πρόστιμα. Μάλιστα. Επομένως, με μια κουβέντα θα έλεγα ότι χρειάζεται μια προεργασία, μια καλή προετοιμασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό, έτσι ώστε και να είναι σε θέση να προλάβει, να διαχειριστεί ενδεχόμενα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, για τα οποία μπορεί να μην είναι ο ίδιος υπαίτιος, αλλά μπορεί να αποδίδονται σε ένα λάθος. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, λίγο εκπαίδευση, λίγο να περάσει στη φιλοσοφία του καθενός μας, ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Τσαντήλα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.